τι ακριβώς είναι τελικά αυτή η γλουτένη, πού βοηθάει. Σαφώς είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς καταναλωτές. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και με ευχαρίστηση να συζητήσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα περί της διατροφής και των λανθασμένων αντιλήψεων. Η γλουτένη είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση πολλών καταναλωτών να θέλουν προϊόντα χωρίς γλουτένη, θεωρώντας ότι αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι καλύτερα, πιο υγιεινά ή να συμβάλλουν ακόμα και στη μείωση του βάρους, πιστεύουν κάποιοι. Η πραγματικότητα είναι ότι η γλουτένη είναι μια πολύ σημαντική πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας που βρίσκεται στα σιτηρά, στα δημητριακά και στα προϊόντα δημητριακών και είναι θρεπτικότατη. Δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι η γλουτένη προκαλεί κάποια προβλήματα στην υγεία, εκτός της περίπτωσης των ανθρώπων που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, δηλαδή τα άτομα που έχουν κοιλιοκάκι, όπου δεν μπορούν να πέψουν τη γλουτένη και αυτοί θα πρέπει να παίρνουν προϊόντα χωρίς γλουτένη. Μόνο αυτοί. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι για τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα υπάρχει ανάγκη να αποφύγουν τη γλουτένη και μάλιστα είναι και μια πρωτεΐνη που έχει ιδιαίτερη διατροφική αξία, περισσότερα απαραίτητα μινοξέα από ότι άλλες, δηλαδή σημαντικά μινοξέα για τον οργανισμό μας, από ότι άλλες φυτικές πρωτεΐνες. Άρα, εάν ο συνηθισμένος καταναλωτής αγοράσει προϊόντα χωρίς γλουτένη, δεν αλλάζει, είναι το ίδιο και το αυτό, έτσι. Ναι, δεν αλλάζει. Δεν έχουμε κάποιες μελέτες που να πιστοποιούν ότι η γλουτένη βλάπτει την υγεία. Οπότε, απλά κάποιοι άνθρωποι που έχουν δυσανεξία ή μέτρια ή μεγαλύτερης, εντονότερης μορφής, αυτοί θα πρέπει να αποφεύγουν τη γλουτένη. Γι' αυτό και υπάρχουν τα gluten free προϊόντα. Βέβαια, αν κάποιος πάρει και gluten free προϊόντα, δηλαδή ελεύθερα γλουτένης και δεν έχει αυτό το πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι ότι θα έχει κάποια αρνητική συνέπεια αν δεν πάρει τη γλουτένη. Σωστό. Κατανοητός. Ήσασταν κατανοητός. Κύριε Κουτελιδάκη, ένα ακόμα από τα ερωτήματα που εντοπίσαμε των τηλεθεατών έχουν να κάνουν με τα βιολογικά τελικά τρόφιμα και κατά πόσο είναι θρεπτικά και πιο ασφαλή από τα συμβατικά. Βλέπουμε και τις σχετικές κάρτες. Είπαμε σήμερα θα δώσουμε αλήθειες αλλά και τους μύθους που επικρατούν για καθημερινές τροφές. Κύριε Κουτελιδάκη, ο λόγος σας. Ωραία, πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Να πούμε, έχουμε ασχοληθεί και ερευνητικά στο παρελθόν με αυτό το θέμα. Για τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να πούμε ότι σίγουρα είναι πιο ασφαλή, δηλαδή δεν έχουν φυτοφάρμακα, δεν έχουν χημικές ουσίες, δεν έχουν αντιβιωτικά, άρα είναι πιο ασφαλή από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων, αλλά θρεπτικά οι μελέτες δείχνουν ότι δεν έχουν μεγάλη διαφορά από τα συμβατικά τρόφιμα, δηλαδή έχουν παρόμοια θρεπτική αξία, απλά δεν έχουν, έχουν παρόμοια θρεπτική αξία, αλλά έχουν ασφάλεια ως προς τα χημικά και όλα αυτά, δεν έχουν χημικά δηλαδή. Mm-hmm. Άρα ο μύθος είναι ότι είναι καλύτερα διατροφικά. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία ότι είναι μεγαλύτερη θρεπτική τους αξία. Τα βιολογικά είναι πάντα συσκευασμένα, κύριε Κουτελιδάκη. Θα τα βρει κάποιος δηλαδή στα ράφια των σούπερ μάρκετς, πάντα συσκευασμένα, γιατί εύκολο είναι κάποιος να πει ότι πουλάω βιολογικά προϊόντα, αλλά υπάρχουν εκείνες οι ενδείξεις που θα μας κάνουν εμάς τελικά να μην το επιλέξουμε ή να μην το πιστέψουμε ή να συνειδητοποιήσουμε αν είναι όντως βιολογικό ή όχι. Υπάρχουν εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, οπότε είτε είναι συσκευασμένα είτε μη συσκευασμένα, περνούν από κάποιους συγκεκριμένους ελέγχους, όπου πιστοποιείται ότι είναι βιολογικά, οι οποίοι είναι και έλεγχοι αρκετά χρονοβόροι και ενδελεχείς. Άρα, θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη διασφάλιση από τις εταιρείες πιστοποίησης που είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός να πάρει έγκριση για να πάρει το σήμα που λέει ότι είναι βιολογικό. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα superfoods, το ξέρετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω με αυτό. Βέβαια και με καλύπτετε, κατά το πιστικότατος. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές καταλαβαίνουν στο έπακρο τι θέλετε να επεξηγήσετε. Πείτε μου κάτι, τι γίνεται με τα superfoods, τα υπερτρόφιμα. Προέρχονται μόνο από το εξωτερικό και έχουν όντως ευεργετικές επιδράσεις, γιατί είχαμε έτσι μια άνοδο στις αγορές των superfoods όπως αυτές διαπιστώνονται από τα στοιχεία. Θα λέγαμε ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και ένα εντός αγωγικών τόρος με τις υπερτροφές, την υπερτροφές. Έχει γίνει μόδα, έχετε δίκιο. Έχει γίνει πολύ μόδα και έχουμε πολλές υπερτροφές που ας πούμε διαφημίζονται ή υπάρχουν τρόφιμα με goji berry, με acai berry, με διάφορα άλλα ξένα υπερτρόφιμα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι λίγο αδόκιμος όρος υπερτρόφιμα. Μπορούμε να το πούμε με άλλο τρόπο, λειτουργικά τρόφιμα. Είναι κάποια τρόφιμα που έχουμε μελέτες που δείχνουν πιθανές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Mm-hmm. Δεν έχουμε για όλα αυτά τα τρόφιμα επαρκή στοιχεία. Έχουμε για κάποια ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε και στην Ελλάδα υπερτροφές που πολλές φορές δεν έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε και δεν τις έχουμε διαδώσει. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η σταφίδα ή το πλιγούρι, το οποίο έχει πολύ ψηλή διατροφική αξία και είναι πλούσιο φυτικές ίνες.
ή κάποια λαχανικά που υπάρχουν ακόμη και στην Κρήτη, μια που μιλούμε στο κοινό της Κρήτης, όπως το σταμναγκάθι, όπως το ρόδι, ένα φρούτο με ιδιαίτερα υψηλή διατροφική αξία και έχει βρεθεί από μελέτες ότι έχει πιθανές ευεργετικές δράσεις στην πρόληψη των καρδιαγιακών παθήσεων, το ελαιόλαδο. Άρα μπορούμε να δώσουμε έμφαση και στα δικά μας ελληνικά υπερτρόφιμα και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και εμείς στον χώρο τον ακαδημαϊκό και τον επιστημονικό. Όταν αυτά τα superfoods, εντάσσονται μέσα σε μπάρες δημητριακών που βλέπουμε τακτικά, στα περίπτερα, στα σούπερ μάρκετς, εκεί τι γίνεται, είναι όντως τόσο υγιεινό το προϊόν, κρύβει δηλαδή? Πολύ ενδιαφέρον αυτό που θέτετε, αυτή η ερώτηση, διότι το συζητάμε πολλές φορές και στα μαθήματα και το ρωτάνε και τα παιδιά, ότι μπορεί να έχουμε μια μπάρα δημητριακών η οποία να είναι, να μην λέμε είδος τροφίμου, ένα επεξεργασμένο τρόφιμο που να αναφέρει ότι είναι πλούσιο σε υπερτρόφιμα, αλλά ξεχνάμε ότι μπορεί αυτό να είναι πλούσιο σε απλά ζάχαρα, να είναι πλούσιο σε πρόσθετα. Άρα υπό την βιτρίνα του υπερτροφίμου πολλές φορές κρύβονται διατροφικοί κίνδυνοι μέσα στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ή ένα λαντικό, ας πούμε, το οποίο μπορεί να έχει και αυτό μέσα ένα υπερτρόφιμο, αλλά έχει και άλλα πράγματα που είναι αρνητικά για την υγεία. Όταν όμως έχουμε κάποια υπερτρόφιμα, λειτουργικά τρόφιμα σε φυσική μορφή, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, σίγουρα έχουν μια πιθανή επίδραση στην υγεία. Στα πλαίσια, παραδείγματος χάρη, της μεσογειακής διατροφής. Σωστά. Αναφερόμενοι κυρίως στα ελληνικά υπερτρόφιμα, αλλά και στα άλλα μη ελληνικά. Άρα, μια μπάρα δημητριακών δεν είναι απαραίτητα αυτό που φαίνεται, κάτι το άκρος υγιεινό, πλούσιο, ας πούμε, σε θρεπτικά στοιχεία. Όχι πάντα. Γι' αυτό ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την ετικέτα και να ενημερώνεται και να υπάρχει ένα είδος εκπαίδευση του καταναλωτή μέσω διαφόρων τρόπων, όπως είναι και σήμερα η εκπομπή σας, ώστε να μπορεί να κατανοεί την ετικέτα έστω τα βασικά πράγματα. Δηλαδή τα απλά ζάχαρα πόσα είναι, τα κορεσμένα πόσα είναι. Παραδείγματος χάρη, σε κάποια τρόφιμα θα έχετε δει, αναγράφεται, υπάρχουν τα GDAs, δηλαδή λέει, ξέρω εγώ, ενέργεια 8%. Δεν ξέρω να το. Βέβαια, όλοι το έχουμε παρατηρήσει, βέβαια. Πρωτεΐνη 12%. Ξέρει ο καταναλωτής τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρει. Να πούμε, μια που το ανέφερα, αν θέλετε να πούμε, σημαίνει ότι αν φάει αυτό το τρόφιμο, θα πάρει 8% της ενέργειας, του ποσοστού της συνιστόμενης ενέργειας που πρέπει να παίρνει ένας μέσος άνθρωπος κάθε μέρα. Μάλιστα. Άρα, αν φάει μεγάλη ποσότητα από αυτό, μπορεί να φτάσει σε ένα υψηλό ποσοστό ενέργειας. Και ένα παράδειγμα σας έδωσα. Άρα, αν προσέχει την ετικέτα, να δει δηλαδή τη σύσταση του τροφίμου, να δει τα ζάχαρα, να δει τα πρόσθετα, τότε μπορεί να δει και την ύπαρξη υπερτροφίμων και πιθανών άλλων συστατικών ευεργετικών με άλλο μάτι και να τα συγκρίνει, να υπάρχει μια ισορροπία δηλαδή. Θα σας πάω τώρα σε μια άλλη κατηγορία που επίσης υπάρχουν πολλά ερωτήματα και έχουν να κάνουν με τα light προϊόντα, τις ενδείξεις light δηλαδή, πάνω κυρίως σε γαλακτοκομικά που έχουμε δει και χαμηλά σε λιπαρά. Τελικά είναι καλύτερα από τα πλήρη, κύριε Κουτελιδάκη? Ωραία, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα που το συζητάμε συχνά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι light σημαίνει με βάση την νομοθεσία μείωση 30% της ενέργειας, η οποία να οφείλεται η μείωση σε λίπος ή σε ζάχαρα, όχι σε πρωτεΐνη. Όμως συνήθως έχουν προσθέσει για να ισορροπήσουν κάποιο υποκατάστατο ή κάποιο πρόσθετο ή κάποια άλλη, ας πούμε, π.χ. γλυκαντική ουσία. Άρα, τα επιστημονικά δεδομένα λένε ότι τα light προϊόντα στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής είναι θετικά και μπορούν να συμβάλλουν και στον έλεγχο του βάρους στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής. Όμως, αν δεν προσέξουμε και έχουμε υπερκατανάλωση τέτοιων προϊόντων, μπορεί να εκτεθούμε σε ουσίες όπως πρόσθετα ή υποκατάστατα που βάζουν για να ισορροπήσουν την απώλεια ζαχάρων ή την απώλεια λίπους. Μιας και μιλήσατε για υποκατάστατα, κύριε Κουτελιδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, και πριν πάμε και στην επόμενη ερώτηση των τηλεθεατών, προσφάτως ήμουν σε μία παρέα, να σας πω έτσι, πραγματικό γεγονός, υπήρχε σουβλάκι από υποκατάστατο κοτόπουλου ή χοιρινού. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα? Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ της μόδας τελευταία τέτοια θέματα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν υποκατάστατα πρωτεϊνών, δηλαδή εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιαχθεί ένα νέο τρόφιμο. Δηλαδή, όταν λένε υποκατάστατο κοτόπουλο, μπορεί να εννοούν μια εναλλακτική πρωτεΐνη που να μην είναι ζωικής προελεύσεως, να είναι κάτι άλλο. Και να έχει τη γεύση του κοτόπουλου, ας πούμε. Και να έχει τη γεύση του κοτόπουλου, ναι, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Έχουμε πολλά τέτοια πράγματα που πρέπει να τα προσέχει ο καταναλωτής, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουμε πλήρη στοιχεία για την ασφάλειά τους. Μάλιστα.
Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα κάτι. Βούτυρο ή μαργαρίνη, ρωτάνε οι τηλεθεατές. Ναι, τελικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται πολλές φορές από. Ποιο έχει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, τελικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το βούτυρο έχει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, η μαργαρίνη περισσότερα πολυακόρεστα και μονοακόρεστα. Αλλά το βούτυρο έχει και λιποδιαλυτές βιταμίνες που βρίσκονται κυρίως στο λίπος. Και τα δύο είναι λίπη. Να πούμε ότι στα πλαίσια μιας ορμένης διατροφής πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Όμως η μαργαρίνη λένε τα στοιχεία ότι είναι πιο καλή με την έννοια ότι έχει περισσότερα πολυακόρεστα λιπαρά από ότι το βούτυρο και συνίσταται ειδικά σε ανθρώπους που έχουν κάποια θέματα καρδιαγιακών παθήσεων, παχυσαρκία κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει το βούτυρο στη διατροφή μας. Όλα πρέπει να υπάρχουν μέτρο. Η μαργαρίνη είναι φυτικής προελεύσεως, αλλά εγώ θα έλεγα, θα έβαζα στο δίλημα αυτό που θέτει ο κύριο Κουμαντάκη, θα έλεγα γιατί να μην καταναλώνουμε το δικό μας το κριτικό ελαιόλαδο, το οποίο βέβαια δεν αλήφεται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα. Σωστή σημείωση, σωστή παρατήρησή σας. Πείτε μου κάτι. Άρα βάζω στο δίλημα, ναι. Βάζω στο δίλημα ένα τρίτο παίχτη εντός εισαγωγικών που είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο βέβαια και πολλές μαργαρίνες φτιάχνονται και από ελαιόλαδο. Ναι. Για να σας ρωτούσε κανείς, βέβαια, το ελαιόλαδο δεν παχαίνει, κύριε Κουτελιδάκη, όπως και η ξηρή καρπή, ας πούμε. Ναι, ενδιαφέρον και αυτό. Πρόσφατα κάναμε μια δημοσίευση σε ένα περιοδικό, μια ανασκόπηση για την επίδραση των τροφών στον έλεγχο του βάρους και τα στοιχεία που βρήκαμε από μελέτες ήταν ότι εννοείται ότι το ελαιόλαδο είναι καθαρό λίπος, είναι μια θερμίδα στο γραμμάριο, άρα θέλει προσοχή, θέλει μέτρο, όμως το ελαιόλαδο και η ξηρή καρπή και αυτή είναι λίπος, είναι καλό λίπος. Το ελαιόλαδο είναι μονοακόρεστο, οι ξηροί καρποί έχουν και πολυακόρεστα ευεργετικά λιπαρά, δεν είναι κορεσμένα. Οι μελέτες δείχνουν και είναι έχουμε μια διαφωνία σε επιστημονικά θέματα, πολλοί επιστήμονες, αλλά πιο πολλοί πιστεύουν ότι το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί έχουν μικρότερο η επίδραση στην αύξηση του βάρους σαν καθαρό λίπος σε σχέση με άλλα λίπη όπως το βούτυρο ή τα κορεσμένα. Δηλαδή λόγω των ουσιών που περιέχουν, των αντιοξειδωτικών ουσιών, βιταμινών, πολυφενολών και άλλων παραγόντων διατροφικών, ναι, δεν επιδρούν στο μεταβολισμό με τον ίδιο τρόπο στην αύξηση του βάρους, άρα έχουν μικρότερο ρυθμό αύξηση του βάρους αν φάμε ελαιόλαδο σε μεγάλη ποσότητα σε σχέση με ένα άλλο λίπος, λένε τα στοιχεία. Μάλιστα. Ψωμί ολικής. Αυτό νομίζω ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πρέπει όμως να υπάρχει, ναι, και αυτό με μέτρο στη διατροφή. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τις 4-5 μερίδες λιπίδια. Α, πρέπει με μέτρο, με μέτρο, έτσι. Με μέτρο. Και τα 5 μερίδες λιπίδια είναι. Η μία μερίδα είναι μία κουταλιά ελαιόλαδο. Δηλαδή, αν τρώμε μόνο ελαιόλαδο πολύ, πώς δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τις 5 κουταλιές περίπου. Κατανοητό, κατανοητό. Πείτε μου κάτι. Λένε οι συστάσεις των επιστημονικών οργανισμών. Των διεθνών, ναι, 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 οργανισμών. Ψωμί ολικής, ναι, αλέσεως είναι τελικά καλύτερο από το λευκό. Άλλη μια, ναι, ερώτηση, αυτό, τηλεθεατή. Ναι. Και αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα που το συζητάμε και πολλές φορές και στα μαθήματα. Να πούμε ότι θερμιδικά είναι παρόμοια. Δηλαδή το ολικής αλέσεως του ψωμί δεν είναι πολύ λιγότερες θερμίδες από ότι το λευκό ψωμί, το οποίο μπορεί να το ξέρουν οι τηλεθεατές. Όμως το ολικής αλέσεως, επειδή έχει αλεστεί το σιτηρό μαζί με το φλοιό, ο φλοιός περιέχει φυτικές ίνες και περισσότερες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, άρα έχει καλύτερη διατροφική αξία από το λευκό ψωμί. Όχι ότι άμα φας 5 φέτες μαύρο ψωμί που λέμε, δεν θα πάρεις κιλά, δεν θα πάρεις γραμμάρια θερμίδες. Απλά, επίσης να πούμε ότι επειδή περιέχει φυτικές ίνες, οι φυτικές ίνες βοηθούν στην πιο ομαλή αύξηση της γλυκόζης στο αίμα και των λιπιδίων, άρα έχουμε καλύτερες επιδράσεις στην υγεία. Και όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου, παράδειγμα, καρδιαγιακών ή διαβήτη ή άλλων ασθενειών. Μάλιστα. Αν όμως υπερβάλλεις τα όρια, ναι, θα έχεις αύξηση θερμίδων στο σώμα και πιθανή λιπογένεση. Σαφώς, όπως και στα προηγούμενα που είπαμε, παν μέτρον άριστον. Όλα θέλουν μέτρο. Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς, ναι, και ο τηλεοπτικός χρόνος τελειώνει. Κύριε Κουτελιδάκη. Δεν χρειάστηκα εγώ το χρόνο. Όχι, όχι, όχι. Ήσασταν καταδοπιστικότατο. Μακάρι να είχαμε άλλη τόση ώρα να συζητήσουμε, γιατί ο κόσμος πραγματικά αυτή τη στιγμή κάθεται μπροστά από τους δέκτες του και παρατηρεί όλα αυτά που λέτε. Μέλι, ζάχαρη, στέβια. Πολύ σύντομα μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση. Ναι, πολύ σύντομα να δώσουμε. Να πούμε στέβια, καινούριο κλικατικό που τα τελευταία χρόνια βγαίνει. Ναι. Δεν έχει θερμίδες. Ναι. Φαίνεται ότι έχει και θετικά στοιχεία η στέβια. Όμως προσέχουμε το είδος της στέβιας, γιατί λένε κάποιοι ότι αν έχει προστίκες και άλλων ουσιών μέσα που μπορεί να είναι πρόσθετα κλπ. Είναι αμφιβόλου ποιότητας κάποια είδη στέβιας. Προσοχή στο είδος στέβιας. Μέλι καλύτερο από τη ζάχαρη,
όμως με μέτρο, γιατί αν αυξηθεί η ποσότητα είναι και αυτό ζάχαρο και έχει αρνητικές επιπτώσεις αν αυξηθεί ποσότητα. Καλύτερο διατροφικά. Έχει αντιοξειδωτικά, μέταλλα, βιταμίνες, αλλά είναι ζάχαρο, απλό ζάχαρο και αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κουτελιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι η ενημέρωση για τέτοια θέματα είναι ιδανική όταν ακούγεται από έναν επίκουρο καθηγητή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και επιφυλάσσομαι όταν θα έρθετε από την Κρήτη, καθώς είναι και ο τόπος καταγωγής σας, να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να γίνονται συχνά τέτοιες εκπομπές που βοηθάνε τον καταναλωτή να κατανοεί και να ενημερώνει για θέματα διατροφής. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κουτελιδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.